πρόσφυγες. Η ιστορία που ξεδιπλώθηκε όπως ξεδιπλώθηκε με την δημοσίευση της επιστολής του τέως υποστρατήγου, η συζήτηση, η αναμπουμπούλα και εκτός από αυτό η ουσία του πράγματος. Πού είμαστε, τι κάνουμε, τι θέλουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για το θέμα των προσφύγων και των μεταναστών. Και είναι δύο λέξεις που περιγράφουν δύο διαφορετικές έννοιες, παρά το ότι η ίδια απελπισία, ας πούμε, να το πούμε πολύ απλά, είναι αυτή που καταγράφεται στα πρόσωπα αυτών που χτυπάνε την πόρτα και της δικής μας χώρας, μεταξύ άλλων. Έχω καλέσει την συνάδελφο Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου από το περιοδικό Unfollow, το οποίο βρίσκεται στο 31ο τεύχος του, εξαιρετικό για άλλη μια φορά, και με κριτική διάθεση απέναντι και στην αριστερή κυβέρνηση, όπως πρέπει δηλαδή, για ένα περιοδικό που θέλει να είναι περιοδικό και να κάνει δημοσιογραφική δουλειά. Η Μαρινίκη έχει συζητήσει με την αρμόδια αναπληρώτρια, δεν έχει ορκιστεί ακόμη, αλλά θα γίνει υπουργό, η οποία και αυτή είναι στο μάι του κυκλώνα εξαιτίας όσων έχουν συζητηθεί. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Η Μαρινίκη είναι μαζί μας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλά είσαι. Μια χαρά. Μια χαρά. Ψάχνουμε όλη την άλλη, την υπόλοιπη, αλλά δεν τη βρίσκουμε, τη δεύτερη. Μαρινίκη, συζήτησες εσύ με την υφυπουργό. Έκανες μια μεγάλη συζήτηση και προσπάθησες να τα μαζέψεις όλα. Συνέπεσε η έκδοση του 31ου τεύχους του Unfollow και αυτή η συζήτηση με το... επεισόδιο. Ναι, με την περίφημη αυτή η επιστολή η οποία δημοσιεύτηκε. Και θα ήθελα καταρχήν να σου πω αν έχεις βγάλει κάποια συμπεράσματα εσύ από όλη αυτή την ιστορία. Κοίταξε, εδώ πέρα νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από φανερό ότι έχουμε έναν αστυνομικό ο οποίος αυτενεργεί, βγάζει ένα στην ουσία πολιτικό κείμενο, γιατί δεν είναι ένα κείμενο επιχειρησιακού σχεδιασμού της αστυνομίας, χωρίς να ζητά την έγκριση του πολιτικού του προϊσταμένου και χωρίς το κείμενο αυτό να συνοδεύεται από την υπογραφή του πολιτικού προϊσταμένου, του κύριου Πανούση δηλαδή. Σωστά. Αυτό από μόνο το δημιουργεί ένα θέμα. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις που δίνει και η πλευρά του κυρίου Νίτσα, ότι το κείμενο αυτό συντάχθηκε με τις υποδείξεις συνεργάτιδας της κυρίας Χριστοδηλοπούλου, με τη συνεργασία. Νομίζω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία όταν ο ίδιος έχει παρακάμψει την ιεραρχία ενός κατά αποκλειστικότητα ιεραρχημένου σώματος όπως είναι αυτό της αστυνομίας. Ωραία. Να πάμε λίγο στην ουσία τώρα του πράγματος, γιατί αυτό είναι αυτό που έφερε νομίζω η επικαιρότητα. Ναι, γιατί αυτό μας έχει πετάξει εντελώς από την ουσία του πράγματος. Ωραία. Δεν θέλω να πούμε τώρα όσα σου έχει πει η κυρία Χριστοδουλοπούλου στην συνέντευξη, είναι και μεγάλο κομμάτι, έτσι, αναλυτικό για πάρα πολλά ερωτήματα. Να το βάλω έτσι και να μου πεις και τη δική σου αίσθηση, τι έχεις αποκομίσει δηλαδή για τις προθέσεις της νέας ηγεσίας. Το ερώτημα που θέτει ο κόσμος είναι το εξής. Λίγο πολύ όλοι λένε, ωραία, σε κανέναν δεν αρέσουν τα στρατόπεδα. Γενικώς λέει, υπάρχει μια ανατριχύλα, ας πούμε, και μόνο στο άκουσμα της λέξης, παρά το ότι τα λέμε κέντρα κράτησης. Είναι στρατόπεδα εγκλήστων. Το θέμα είναι, τους παίρνεις αυτούς, όταν θα τους βγάλεις, πού θα τους πας, τι θα γίνει, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί αν τους παρατήσεις την κακιά τους μοίρα, ας πούμε, τι νόημα έχει όλο το άλλο. Μήπως ήταν και καλύτερα, ας πούμε, στο και σε ένα κοντέινερ όπου παίρνουν ένα πιάτο φαΐ τουλάχιστον τη μέρα. Ναι, αυτοί που το λένε αυτό, ας πάνε να ζήσουν μερικές ώρες σε αυτά τα κοντέινερ και ας βγουν να μας το πούνε μετά. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε μια δημοκρατική χώρα, δεν μπορούμε να λειτουργούμε με αυτές τις λογικές. Δεν μπορούμε να στερούμε την ελευθερία ανθρώπων γιατί δεν μας αρέσει να τους βλέπουμε στο δρόμο. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή κέντρα κράτησης ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε τα, δεν βρέθηκαν γιατί διέπραξαν κάποιο ποινικό αδίκημα. Βρέθηκαν εκεί γιατί δεν είχαν νομιμοποιητικά έγγραφα. Γιατί δεν είχαν νομιμοποιητικά έγγραφα. Αυτή είναι μια ακόμα μεγάλη και νομίζω αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία που θα έπρεπε να μας απασχολεί αντί να μας απασχολεί το έγγραφο του κ. Νίτσα. Έτσι είναι. Γιατί δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα. Πρώτα απ' όλα γιατί βρισκόμαστε στη χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό αναγνώρισης προσφύγων. Βρισκόμαστε στη χώρα όπου ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, δεν αναγνώριζε καν την προσφυγική ιδιότητα.
μιλούσε μόνο για λαθρό μετανάστες, χρησιμοποιώ τη δική. Καλά, ναι, αυτό το απίστευτο λαθρό μετανάστες. Την έκφραση, ναι, ναι. Και για εγκληματίες. Με τους χαρακτηρισμούς αυτούς αναφερόταν ασφαλώς και σε ανθρώπους που έχουν έρθει από εμπόλεμες ζώνες, όπως η Συρία, για παράδειγμα. Και οι άνθρωποι αυτοί πολύ συχνά κατέληγαν στα κέντρα κράτησης ή στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτά. Ακριβώς γιατί δεν αναγνωριζόταν πουθενά σε όλη τη διαδικασία που ακολουθεί το η προσφυγική του ιδιότητα. Και άρα η επιτακτική ανάγκη να προσφερθεί προστασία στους ανθρώπους αυτούς. Ναι, και υπάρχει και το εξής βέβαια, στο οποίο όλοι μένουν, εντάξει, εκεί ας πούμε ακόμη και οι ακροδεξοί που λέει ο λόγος σηκώνουν τα χέρια, όταν τους λες, μα εδώ υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άνθρωποι που θέλουν να φύγουν και δεν τους αφήνουμε. Ναι, ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι η χώρα μας παρανομεί ανοιχτά. Υπάρχει ένας ήδη ψηφισμένος νόμος από το 2011, ο 3907. Σε αυτόν στηρίζονται αυτή τη στιγμή και όλες οι κινήσεις που γίνονται εκ μέρους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλά και δημόσιας τάξης. Βάσει του νόμου αυτού, λοιπόν, η κράτηση θεωρείται ως έσχατο μέσο. Είναι εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Ο νόμος αυτός, λοιπόν, δίνει εναλλακτικά μέτρα αντί της κράτησης, όπως είναι η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα ή η παρακράτηση ταξιδιωτικών εγγράφων. Και εδώ ασφαλώς αναφέρομαι μόνο στις περιπτώσεις των οικονομικών μεταναστών και όχι των προσφύγων. Διότι στους πρόσφυγες οφείλεις να αναγνωρίσεις την προσφυγική ιδιότητα και να προσφέρεις προστασία. Σωστά. Αυτά πάντως μπορεί να ακούγονται ως λεπτομέρεια, αλλά δεν είναι. Γιατί δεν είναι το ίδιο, ας πούμε, να φεύγει κάποιος για οικονομικούς λόγους και είναι τελείως διαφορετικό να φεύγει γιατί, αν δεν φύγει, μια μπόμπα θα πέσει σίγουρα πάνω στο κεφάλι του. Ναι. Είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι και οι οικονομικές συνθήκες μιας χώρας μπορούν να σε... Ναι, να λειτουργήσουν σαν μπόμπα πάνω από το κεφάλι. Το έχουμε ζήσει. Είναι και κάτι περισσότερο από ανθρώπινο το να διεκδικήσεις καλύτερες συνθήκες για εσένα και την οικογένειά σου. Λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτή την κατηγορία των μεταναστών, αυτό που προβλέπει η νέα πολιτική ηγεσία είναι η χορήγηση ενός καθεστώτος ανοχής. Και τι εννοούμε τώρα με αυτό? Για τους πρόσφυγες λες τώρα? Όχι. Μιλάς για τους οικονομικούς μετανάστες. Ναι. Τους πρόσφυγες είναι σαφές ότι πρέπει να αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα. Παρανομούμε, παραβιάζουμε δικαιώματα. Πληρώνουμε πρόστιμα. Μα δεν τους αφήνουμε, Μαρινίκη μου. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Εμείς το έχουμε δίπλα μας. Στην ιδωμένη. Γίνεται συνωστισμός. Κυριολεκτικά. Θέλουν να φύγουν οι άνθρωποι. Δεν τους αφήνουν. Δεν μπορούν να φύγουν. Σύριοι, πρόσφυγες. Μα τα όλα τους. Ναι. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω μια ιστορία του περασμένου καλοκαιριού, όπου ήρθε Σύρος πρόσφυγα στη χώρα μας μαζί με την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τα δυο του παιδιά. Mm-hmm. Αν παιδί 3,5 ετών και ένα μωρό 8 μηνών, έφτασε στη Σάμο, ανέβηκαν στο βουνό με το που έφτασαν το βράδυ με το που τους ξέβρασε το κύμα. Το κύμα τους έβγαλε, ναι. Λοιπόν, και ξεκινάει η φωτιά. Η φωτιά που έπιασε το καλοκαίρι το προπερασμένο στη Σάμο. Κατεβαίνει ο άντρας, λοιπόν, να ζητήσει βοήθεια. Αντί να λάβει βοήθεια, συλλαμβάνεται και κρατείται για ένα μήνα και κάτι. Φωνάζει, ουρλιάζει, δεν υπάρχει μεταφραστής, δεν υπάρχει κανείς να καταλάβει τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ύστερα από διάφορες παρεμβάσεις ο άνθρωπος αφέθηκε ελεύθερος για να βρει τελικά τα αποθρακωμένα κορμιά της γυναίκας του και των παιδιών του από τη φωτιά της του νησιού. Αυτή είναι η χώρα μας. Ναι. Καλά κάνεις και το θέλεις. Ξεχάσαμε την ιστορία, ας πούμε, με τους Σύρους στην πλατεία Συντάγματος. Λοιπόν, κάπως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση ορθολογικά. Και ορθολογικά τουλάχιστον εισέπραξα εγώ να μου μιλάει και η κυρία Χριστοδουλοπούλου και όχι ανθρωπιστικά. Είπε κάποια στιγμή, λένε ότι η αριστερά θέλει να ανοίξει τα σύνορα και να βάλει όλους τους μετανάστες μέσα. Και διερωτήθηκε τι έχει να κερδίσει άραγε η αριστερά από αυτό. Όταν ζούμε σε συνθήκες τέτοιας βαθιάς οικονομικής κρίσης στην ίδια μας τη χώρα. Και εκεί λοιπόν λέει η προσέγγιση μας είναι ορθολογική και όχι ανθρωπιστική. Οι άνθρωποι δεν θα σταματήσουν να έρχονται, δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες ζωής για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ό,τι και αν λένε και αν κάνουν στην Ευρώπη,
οι σοφοί που συναντιούνται κατά καιρούς και κατασκευάζουν στα χαρτιά την Ευρώπη Φρούριο, την Frontex, τα σύνορα, που ανεβάζουν φράχτες. Ο άνθρωπος πάντα θα αναζητήσει να βρει τρόπους. Άρα τι θα γίνει? Άρα λοιπόν το θέμα μας πρέπει να είναι το πώς θα το διαχειριστούμε αυτό το κύμα μεταναστών και προσφύγων που έρχεται όχι μόνο στη χώρα μας. Ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης που είχαμε με την κυρία Χριστοδουλοπούλου ήταν και η αναφορά της στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μετανάστευση του 2008, η οποία προβλέπει και την αναλογική κατανομή προσφύγων και μεταναστών με βάση προφανώς τον πληθυσμό και την οικονομική κατάσταση κάθε χώρας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που σκοπεύει να διεκδικήσει η κυρία Χριστοδουλοπούλου και έχει σκοπό να το αναγάγει σε καμπάνια. Μου είπε χαρακτηριστικά ότι σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό φόρουμ και αν βρεθώ θα επικαλεστώ την αναλογική κατανομή προσφύγων και μεταναστών όπως προβλέπετε. Αυτό μου είπε δεν είναι κάτι που κατεβάζω από το νου μου, είναι γραμμένο κείμενο και είναι κάτι το οποίο δεν διεκδικήθηκε ποτέ. Έχει σκοπό να πάει και ένα βήμα παραπέρα, να μιλάει πια με συγκεκριμένα στοιχεία, να τους λέει έχω τόσους ανθρώπους που μιλάνε γαλλικά γιατί προέρχονται από γαλλικές αποικίες ή γαλλόφωνες αποικίες, τόσους ανθρώπους με τέτοια εξειδίκευση που χρειάζεστε στη χώρα σας, τόσους ανθρώπους που έχουν στη δική σας χώρα συγγενείς που μπορούν να τους φιλοξενήσουν, να τους συντρέξουν και να τους προσφέρουν εργασία. Από πού θα τα λαμβάνει τα στοιχεία αυτά? Από τις συνεντεύξεις τις οποίες θα κάνει, ούτως ή άλλως κάποιες υποτυπώδεις συνεντεύξεις γίνονται μέχρι σήμερα, έχει σκοπό να τις εξελίξει και να λαμβάνει και ποιοτικά στοιχεία σε συνεντεύξεις λοιπόν που δίνονται όταν συλλαμβάνονται οι μετανάστες οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα. Αυτό μου φάνηκε έτσι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Και ένα πρακτικό ας πούμε που υπόθηκε? Τα πρακτικά, είπε και η ίδια ότι με δεδομένο ότι λεφτά δεν υπάρχουν και τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2015, τον Ιούνιο που μας έρχεται, δεν θα μπορεί να ζητήσει και χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, θα κοιτάξει να δει πρώτα απ' όλα πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν τις υπάρχουσες δομές και από εκεί και πέρα, αντί να προχωρήσουν στην κατασκευή δομών, οι οποίες και χρονοβόρες και κοστοβόρες είναι, θα κοιτάξουν να κινηθούν στην κατεύθυνση της ενοικίασης σπιτιών, ούτως ώστε να ζωντανέψουν έτσι και την κίνηση των ακινήτων στη χώρα, μικρών ξενοδοχείων ή κλινικών που έκλεισαν, για να δοθεί καταφύγιο εκεί σε οικογένειες προσφύγων, αλλά και να στεγαστούν τα ασυνόδευτα ανήλικα. Ήδη παρανόμως βρίσκονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 216 παιδιά. Αυτό θα δίνε χαρά υποθέτω και σε αρκετούς ιδιοκτήτες ακινήτων. Και θα ζωντάνευε όπως επισημαίνει η κυρία Χριστοδουλοπούλου και κάποιες περιοχές τις οποίες έχουν απομείνει μόνοι τους μεγάλοι άνθρωποι. Στα σχολεία φοιτούν μόλις 1, 2 ή 3 παιδιά. Και μιλάει πάντα για μικρές δομές. Ισχυρίζεται ότι οι μεγάλες δομές είναι αυτές που τρομάζουν τον κόσμο και ξεσηκώνουν και κύματα αντιδράσεων από τις τοπικές κοινωνίες. Ναι, αν πας χίλιους ανθρώπους σε ένα χωριό, ας πούμε, που είναι 100 άνθρωποι εκεί, συγγνώμη, έχουν ένα ζήτημα. Ας πούμε, σου λέει τι γίνεται τώρα. Ας πούμε, ξαφνικά βρίσκονται μειοψηφία, ας πούμε, και είναι κομμάτι άβολο. Και γι' αυτό μιλάει για μικρές δομές που θα φιλοξενούν οικογένειες και ανήλικους πρόσφυγες. Μιλάμε για διαφορετική οπτική δηλαδή, τελείως. Για διαφορετική αντιμετώπιση. Ωραία, ναι. Και τα κοντέινερ τι θα τα κάνει από την Αμυγδαλέζα? Κοιτάξτε, η Αμυγδαλέζα είναι δεδομένο ότι, θέλω να πιστεύω δηλαδή, ότι είναι δεδομένο ότι θα κλείσει. Εντάξει, αλλά τώρα το έχουμε κάνει, είναι και 1500 άνθρωποι, αυτοί είναι έτσι, δηλαδή δεν είναι 3 εκατομμύρια στην Αμυγδαλέζα. Ναι, και δεν νομίζω ότι λύθηκαν και όλα αυτά τα προβλήματα, αντιμετωπίστηκε το μεταναστευτικό, γιατί ξαφνικά αρχίσαμε να φυλακίζουμε και να στηβάζουμε ανθρώπους στις Αμυγδαλέζες. Από την εμπειρία το πράγμα δείχνει ότι το καλοκαίρι έχουμε τις αυξημένες ροές μεταναστών στα νησιά. Το γνωρίζει αυτό η κυρία Χριστοδουλοπούλου. Μου έδωσε και ένα νούμερο, το 67% των νέων εισερχομένων στη χώρα μας είναι πρόσφυγες που έρχονται από εμπόλεμες περιοχές. Τα κοντέινερ αυτά, δηλαδή τις κινητές μονάδες που υπάρχουν, έχει σκοπό να τις μεταφέρει στα νησιά ακριβώς για να στεγαστούν εκεί
οι πρόσφυγες, τους οποίους σε αρκετά από τα νησιά δεν ξέρω τι παραστάσεις έχετε, κάπου όμως θα έχει πάρει το μάτι σας, ακόμα και ειδησιογραφικά, να βρίσκονται κατά μεσής μέσα στο λιοπύρι, στα λιμάνια των νησιών αυτών και να περιμένουν από την αλληλεγγύη των κατοίκων να σιτιστούν και να ντυθούν. Έτσι, ναι, ναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Μαρινίκη, για τα υπόλοιπα παραπέμπουμε στο Unfollow, στο τελευταίο τεύχος που κυκλοφορεί. Ενδιαφέρον όπως πάντα. Πολλά και για τα οικονομικά και για αυτά τα κοινωνικά και για άλλα ζητήματα. Υπάρχει και θέμα για τη Θεσσαλονίκη, για τον ΟΑΣΤ. Υπάρχουν ζητήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Και συνεχίζουμε που λένε να προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο τουλάχιστον την ατζέντα, Μαρινίκη. Αυτό είναι. Και τις λέξεις που χρησιμοποιούνται. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά. Εγώ σε καλημερίζω. Να σε καλά. Αυτά από την συνάδελφο από το Unfollow.